Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο της Κρήτης, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, που βρίσκομαι τις τελευταίες 6 με 7 εβδομάδες. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες από το τελευταίο βιντεάκι που ανέβασα. Αυτό έγινε κυρίως εξαιτίας του κορονοϊού, ο οποίος μου προκάλεσε λιμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Επίσης, λόγω του κορονοϊού, στράφηκα στη λύση του να ταξιδέψω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, οδικός και όχι με αεροπλάνο όπως κάνω συνήθως. Στη Νορβηγία μέχρι και μέσα Ιουλίου ήταν απαγορευμένες όλες οι πτήσεις προς χώρες του εξωτερικού και σιγά σιγά μετά από τις 15 Ιουλίου επιτράπησαν, οπότε δεν είχα και άλλη επιλογή για να κατέβω στην Ελλάδα. Οπότε επέλεξα να κατέβω οδικός, κάτι το οποίο μου πήρε 4 μέρες συνολικά μέχρι να φτάσω στην Κρήτη. Το βιντεάκι αυτή τη στιγμή που το βλέπετε έχω γυρίσει στην Νορβηγία ήδη. Δυστυχώς οι ταχύτητες του ίντερνετ στην Ελλάδα δεν μου επιτρέπουν να ανεβάσω βιντεάκι 4K στο YouTube. Το καθιστά αδύνατο. Οπότε αυτή τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο έχω επιστρέψει στο Σταβάνγκερ στην Νορβηγία. Σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσω κυρίως για την εμπειρία που είχα στο ταξίδι από το Σταβάνγκερ για το Ηράκλειο, καθώς επίσης και για την εμπειρία μου στο να οδηγάω το αυτοκίνητο στην Ελλάδα από τα βόρεια σύνορα μέχρι την Αθήνα και το Ηράκλειο και βεβαίως τις τελευταίες 6 εβδομάδες που οδηγάω το αυτοκίνητο ως επιτοπλίστων στο νομό Ηρακλείου. Καταρχάς να πω για το ταξίδι ότι εάν χρειαζόταν το ξανακάνω, δεν θα το έκανα σε 4 μέρες, το πιο πιθανό θα το έκανα σε τουλάχιστον 5. Ο λόγος που θα επέλεγα τουλάχιστον 5 ημέρες είναι ότι καταρχάς το ταξίδι θα ήταν πιο ξεκούραστο, δηλαδή υπήρχαν κάποιες μέρες στις οποίες χρειάστηκε ας πούμε να κάνω και 1300 χιλιόμετρα τη μέρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα μπορούσατε ας πούμε να σταματάτε και σε κάποιες πόλεις να δείτε κάποια αξιοθέατα, κάτι το οποίο εγώ θεώρησα ότι δεν έπρεπε να το κάνω λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, για να ελαχιστοποιήσω ας πούμε το ρίσκο του να κολλήσω κάτι. Και ο τρίτος λόγος που θα επέλεγα ας πούμε να το κάνω σε 5 μέρες είναι ότι η διάρκεια του ταξιδίου κάθε μέρα, αν το κάνετε σε 4 μέρες μαζί με τις φορτίσεις, μπορεί να σας βγει και 15 και 16 ώρες τη μέρα, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να σταματάτε ας πούμε ανά 2,5 με 3 ώρες, ειδικά περιπίνει στη Γερμανία, στον Autobahn, που τρέχετε ας πούμε 130 χιλιόμετρα την ώρα τουλάχιστον, οπότε η μπαταρία πέφτει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς σε συγκρίση με άλλους δρόμους. Το ταξίδι λοιπόν το ξεκίνησα, ήταν απόγευμα, από το Χιρτάλς της Δανίας, όπου έφτασα με φέρι από το Σταβάνγκερ, και μέχρι τις 12 το βράδυ είχα φτάσει στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου έκανα διακυτέρευση. Στη συνέχεια το πρωί ξεκίνησα από το Αμβούργο και κατευθύνθηκα νότια, όπου πέρασα Νόβερο, πήγα από Νιρεμβέργη και μετά έστριψα προς τα ανατολικά, μπήκα στην Αυστρία, πέρασα μέσα στην Αυστρία, κατέβηκα νότια της Αυστρίας και έπιασα Σλοβενία. Μετά τη Σλοβενία μπήκα στην Κροατία και στο Ζάγκρεπ έκανα τη δεύτερη μου διακυτέρευση. Εκεί τη μέρα έκανα 1300 χιλιόμετρα όπως είπα και έφτασα στο Ζάγκρεπ περίπου 2 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Την τρίτη μέρα ξεκίνησα το πρωί από το Ζάγκρεπ, πέρασα από τα σύνορα μέσα στη Σερβία, κατευθύνθηκα προς το Βελιγράδι. Από το Βελιγράδι στη συνέχεια έφυγα νότια προς την Νις, όπου ήταν και ο τελευταίος ταχυφορτιστής της Τέσλα, λίγο έξω από τον Νις, στο Αλέξινατς. Εκεί έκανα την τελευταία μου φόρτιση, η οποία μου έφτασε ουσιαστικά μέχρι τον Πλαταμόνα, λίγο νότια της Θεσσαλονίκης, όπου είχα κλείσει ένα ξενοδοχείο, το οποίο ξενοδοχείο είχε ένα φορτιστή της Blink, μόλις εγκατεστημένο, οπότε την νύχτα που κοιμήθηκα φόρτισε το αυτοκίνητο 100% μέχρι το πρωί. Ο φορτιστής ο συγκεκριμένος ήταν στα 11 kW, στα 22 βασικά, αλλά λόγω του AC, ας πούμε, σε AC το Model 3 σηκώνει μέχρι 11.
τόσο μπορούσε να πιάσει, αλλά ήταν υπέρ αρκετό μέχρι το πρωί να μου φορτίσει τέρμα το αυτοκίνητο. Και έκανα και μία μικρή στάση κατεβαίνοντας μετά την τέταρτη, την επόμενη μέρα, ας πούμε, προς Πειραιά για να πάρω το πλοίο. Έκανα και μία μικρή στάση στο ΣΕΑ Ταλάντης, όπου έκανα μία φόρτιση της τάξης των 20-25 λεπτών. Ο λόγος που το έκανα αυτό ήταν, βασικά δεν χρειαζόταν να το κάνω, αλλά ήθελα να έχω έστω ένα 30-40% μπαταρία όταν φτάσω στο Ηράκλειο, μέχρι να δω τι θα κάνω, ας πούμε, στο θέμα της φόρτισης στο σπίτι μου. Αυτό ήταν το ταξίδι πάνω κάτω. Όπως είπα, πήρε συνολικά ακριβώς 4-24 ώρα από τη στιγμή που ξεκίνησε στο Σταβάνγκερ μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο Ηράκλειο. Όσον αφορά το θέμα των φορτήσεων, εννοείται ότι από το Χιρτάλς μέχρι το Νις της Σερβίας υπήρχαν ταχυφορτιστές παντού, οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπορούσατε να πατήσετε το αυτοκίνητο όσο θέλετε, ειδικά στον Autobahn. Παρόλο, ας πούμε, που θα έτρωγε περισσότερη μπαταρία, υπήρχαν ταχυφορτιστές παντού και δεν είχατε κανένα θέμα σε θέμα φόρτισης. Υπήρχαν και φορτιστές, εννοείται, άλλων εταιριών, ας πούμε, της Ionity. Τώρα, από την Νις και μετά, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα σε θέματα φορτιστών. Αλλά ευελπιστώ ότι μέχρι του χρόνου, και λόγω του ότι βλέπουμε ότι η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων προωθείται τώρα και στην Ελλάδα, είδαμε πρόσφατα ότι ήρθε και η Tesla στην Ελλάδα και πουλάει μοντέλα τα οποία παραδίδονται στην Αθήνα από Νοέμβρη μήνα, αν κάνει κανείς την παραγγελία, ας πούμε, Αύγουστο. Έχουμε δει κιόλας ότι θα γίνουν και κάποιοι ταχυφορτιστές στη χώρα μας. Οπότε, αναμφίβολα του χρόνου τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και η ΔΕΗ σίγουρα θα κάνει κάποιους φορτιστές. Όπως είπα, και η Blink ήδη βάζει κάποιους φορτιστές. Στο σπίτι το φορτίζω όσο επιτοπλίσω με το δικό του φορτιστή, το αυτοκίνητο. Έχω μία μπρίζα που βγάζει μέχρι 13 Αμπέρ. Προσωπικά την έχω κατεβάσει στα 10, διότι έχω κάποιες αμφιβολίες αν το καλώδιο που έχω μέσα στην μπρίζα μπορεί να φτάσει στα 13. Και έχω επίσης και ένα σπίτι έξω από το Ηράκλειο, το οποίο έχω μία μπρίζα μονοφασικού ρεύματος που πιάνει μέχρι 32 Αμπέρ και με τον αντάπτορα που δίνει η Tesla μπορώ να πιάσω μέχρι και 50 χιλιόμετρα την ώρα, περίπου 45 χιλιόμετρα την ώρα κάπου φόρτιση, ρυθμό φόρτισης. Δυστυχώς για το ταξίδι δεν έχω πολλά να πω, διότι το είδα κάτι σαν περισσότερο σαν υποχρέωση, ότι έπρεπε να το βγάλω όσο δυνατόν με μικρότερο κίνδυνο λόγω της κατάστασης που υπήρχε με τον κορονοϊό σε όλη την Ευρώπη. Να πω επίσης ότι αναμφίβολα η εμπειρία οδήγησης μέχρι και την Κροατία μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά καλή, πολύ καλή η δρόμη, και στη Σερβία ήταν καλή, στα Σκόπια, όταν μπείτε στα Σκόπια η δρόμη είναι λίγο, τα πρώτα 15-20 χιλιόμετρα έχει πολλές στροφές, μετά φτιάχνει και εκεί, είναι δρόμοι με νησίδα στη μέση για να χωρίζει τις κατευθύνσεις, οπότε είναι ασφαλές. Βέβαια στα Βαλκάνια πάντα υπάρχουν θέματα, έχουν ακουστεί διάφορα για θέματα κλοπών, οπότε πρέπει να προσέχετε. Προσωπικά δεν είδα κάτι, το μόνο που είδα στη Σερβία μία νύχτα, τη νύχτα, ας πούμε, που έφτανα στα σύνορα με τα Σκόπια, ήταν το μόνο περίεργο πράγμα, ας πούμε, που είδα, ήταν ένα Volkswagen Golf δεκαετίας 90, το οποίο δεν είχε πίσω πινακίδες, δεν είχε πίσω φώτα, είχε ανοιχτό το προπαγκάζ και κάποιος είχε φορτώσει ένα μηχανάκι μέσα και από μπροστά άναβε μόνο το ένα φανάρι και επίσης δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητο. Έχουν αναφερθεί και άλλα περιστατικά περίεργα, οπότε πρέπει να προσέχει κανείς σίγουρα αν περνάει από τα Βαλκάνια. Προσωπικά επέλεξα τα Βαλκάνια διότι η Ιταλία δεν ήταν ανοιχτή όταν εγώ ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Τα φέρι είχαν σταματήσει, γινόντουσαν τα δρομολόγια μόνο για φορτηγά ουσιαστικά. Τώρα βέβαια στο γυρισμό, όπως θα δείτε σε άλλο βιντεάκι, η επιλογή μου είναι να πάω από Ιταλία, οπότε θα ανέβω πάλι Αθήνα, θα πάω Πάτρα και στη συνέχεια από την Πάτρα θα φύγω με πλοίο να πάω στην Ανκόνα και θα κατευθυνθώ βόρεια προς Αυστρία, Γερμανία, Δανία, μέχρι να φτάσω στο Σταβάνγκερ.
Αναμφίβολα η διαδρομή είναι αρκετά μικρότερη, τουλάχιστον στο οδηγικό κομμάτι. Αφού είναι περίπου 2.200 χιλιόμετρα σε σύγκριση με τα 3.300 που έκανα για να κατέβω κάτω. Να περάσουμε τώρα στα της οδήγησης στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι από τα βόρεια σύνορα μέχρι να κατέβω στην Αθήνα δεν είχε κανένα απολύτως θέμα. Ούτε με τους δρόμους, ούτε με το ύψος του αυτοκινήτου, το οποίο είναι στους 14 πόντους. Έχει βέβαια κάποια σημεία από κάτω τα οποία πρέπει να προσέξετε, ειδικά αν πάρετε την performance έκδοση, η οποία είναι πιο χαμηλή, στα 14 εκατοστά. Νομίζω η long range, ας πούμε, και η standard range plus, τα αυτοκίνητα έχουν λίγο μεγαλύτερο clearance από το έδαφος. Στο δικό μου λοιπόν δεν είχα κανένα θέμα, πλην ίσως έναν δύο σημείων τα οποία τα πρόσεξα, διότι ξέρω ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια του αυτοκίνητου από κάτω στα οποία δεν είναι 14 εκατοστά το clearance από το έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, αν δείτε στους πίσω τροχούς χαμηλά, έχει κάτι πλαστικά ακριβώς μπροστά τους, τα οποία νομίζω είναι στα 12 εκατοστά, και επίσης έχει και ένα-δυο σημεία από κάτω, πάλι κοντά στους πίσω τροχούς, τα οποία επίσης είναι στα 12 εκατοστά. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Φυσικά σε ανηφόρες, οι οποίες απότομες, ας πούμε, οι οποίες ευθυγραμμίζονται επίσης απότομα και γίνονται ευθεία, σίγουρα μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα στο να βρει το αυτοκίνητο από κάτω. Μία-δύο τέτοιες ανηφόρες που πέτυχα, τις απέφυγα προσωπικά, διότι υπήρχε και άλλος τρόπος να περάσω, οπότε δεν είχα θέμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη σας αν οδηγάτε το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Φυσικά, υποθέτω ότι θα μπορείτε να το πάτε είτε στην Tesla είτε σε κάποιο άλλο μηχανικό που να γνωρίζει και να ψηλώσετε λίγο το αυτοκίνητο αν θέλετε, να μην έχετε κάποιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια θα έχει αντίκτυπο στην ίσως στη σωστή σημότητα, ας πούμε, στην αεροδυναμική. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι για Ελλάδα ίσως να χρειαστεί, ανάλογα με το που σκοπεύετε να το οδηγήσετε το αυτοκίνητο, να το κάνετε. Όπως είπα, από θέμα φόρτισης, από ό,τι είδα σε φορτιστές από το Plug Share κυρίως που κοιτούσα, οι επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες για Model 3. Για Model S και Model X έχετε παραπάνω επιλογές από πλευράς ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SAD Demo Adapter, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φορτιστές, ας πούμε, για Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα όπως το Nissan Leaf. Αλλά σίγουρα σε φορτιστές τύπου CCS οι επιλογές δεν είναι και οι καλύτερες στην Ελλάδα. Εδώ στο Ηράκλειο συγκεκριμένα νομίζω υπάρχουν 2-3 φορτιστές όλοι. Προσωπικά δεν τους έχω δοκιμάσει γιατί δεν έχει χρειαστεί κιόλας. Δηλαδή καλύπτομαι απόλυτα από τη φόρτιση στο σπίτι και εντός Κρήτης με σχεδόν 500 χιλιόμετρα εμβέλεια. Πού αλλού, ας πούμε, να χρειαστεί κανείς να φορτίσει. Μπορείς να πας όπου θες εντός Κρήτης και να γυρίσεις και να μην χρειαστείς καμία φόρτιση ενδιάμεσα. Οπότε εκεί δεν μπορώ να σας δώσω και μία απόλυτη εικόνα του πώς είναι το να φορτίζετε, ας πούμε, στην Κρήτη. Κυρίως γιατί φορτιστές δεν υπάρχουν βασικά. Είναι μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι σε κάποια πάρκινγκ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Από εκεί και πέρα δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα με το αυτοκίνητο να μου κάνει κάποιο ζημιά ή δεν ξέρω τι, αλλά αμφίβολα κάτι που πρέπει να προσέξετε, το οποίο σίγουρα προσέχετε και με τα τωρινά σας αυτοκίνητα, είναι αυτό, ας πούμε, που φοβώνει περισσότερο από όλα, είναι οι προσπεράσεις από μηχανάκια τα οποία γίνονται ταυτόχρονα από δεξιά και αριστερά, το οποίο είναι πρόβλημα, μπορείτε να χάσετε, ας πούμε, κάποιο καθρέφτη. Από θέμα range με το air condition, το οποίο το έχω πάντα ανοιχτό, δεν είχα κανένα θέμα. Μπορώ να σας δείξω και τη μέση κατανάλωση, μπορείτε να τη δείτε εδώ. Ας πούμε με τον projected τρόπο που οδηγάω τα τελευταία 50 χιλιόμετρα, ενώ έχω 427 χιλιόμετρα μπαταρία, μου λέει ότι μπορώ να κάνω 406. Βλέπετε ότι έχω ανοιχτό τον κλιματισμό στους 24 βαθμούς. Οπότε δεν νομίζω να έχετε κάποιο θέμα. Εντάξει, θέρμανση καθισμάτων στην Κρήτη πιθανό να μην χρειαστείτε, τουλάχιστον στην Κρήτη,
στην υπόλοιπη Ελλάδα επίσης πιστεύω ότι θα είναι σπάνιο η συγκρίση με, με τη χρήση, ας πούμε, που το κάνω στην Βελγία. Για το range, γενικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν κατέβαινα, ας πούμε, στον Autobahn, που η μέση μου ταχύτητα ήταν γύρω στα 130 χιλιόμετρα την ώρα, όπως είπα, ανά 2,5 περίπου ώρες σταματούσα και φόρτιζα περίπου μισή ώρα, μέχρι να πάει στο 80% περίπου η μπαταρία. Δεν χρειάζεται να το πάτε πάνω από 80%, διότι μετά γίνεται πολύ πιο αργό στη φόρτιση, πέφτει πάρα πολύ ο ρυθμός φόρτισης του αυτοκινήτου και πλέον δεν αξίζει, δηλαδή εφόσον υπάρχουν τόσοι ταχυφορτιστές στο δρόμο, για μένα μπορείτε να το περιορίσετε και στο 70% ή στο 75% τη φόρτιση σε χώρες που έχουν ταχυφορτιστές. Τώρα βέβαια στην Ελλάδα ίσως να είναι ασφαλέστερο το να φορτίζετε λίγο παραπάνω λόγω των περιορισμένων επιλογών για την ώρα. Να πω ότι η εμπειρία της φόρτισης μου στην Blink ήταν εξαιρετική. Ήταν μάλιστα δωρεάν η φόρτιση, λόγω του ότι ο φορτιστής ήταν ολοκένουργιος, είχε τοποθετηθεί μόλις στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που είναι εκεί, στην Πλαταμόνα. Από θέματα παρκαρίσματος, στο Ηράκλειο επέλεξα πάρκινγκ τα οποία μου επέτρεπαν να οδηγήσω ο ίδιος το αυτοκίνητο. Ευτυχώς υπήρχαν αρκετά λόγω του κορονοϊού. Για παράδειγμα, το Central Parking που είναι κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, κοντά στην πλατεία στα Λιοντάρια, με άφηναν να κατέβω κάτω να το παρκάρω μόνος μου, να πάρω το κλειδί και να φύγω. Επίσης δοκίμασα το ρομποτικό πάρκινγκ που βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο έχει όριο 2.200 κιλά, αφού είδαν ότι το αυτοκίνητο ζύγιζε, νομίζω το βάρος του συγκεκριμένου εδώ είναι 1.630 κιλά από ό,τι μου είπα, αφού είδαν ότι ήταν εντός των ορίων, των επιτρεπόμενων ορίων στο συγκεκριμένο πάρκινγκ, με άφησαν να χρησιμοποιήσω και το ρομποτικό πάρκινγκ. Αν δεν κλείσετε το Sentry Mode στο συγκεκριμένο πάρκινγκ, θα σας ανάψει ο συναγερμός δύο φορές μέχρι να πάει το αυτοκίνητο να κάτσει στη θέση του, μετά θα σβήσει ο συναγερμός και φυσικά θα ξανανάψει ο συναγερμός όταν είναι το αυτοκίνητο να σας το επαναφέρουν πάνω για να το πάρετε να φύγετε. Γενικά μπορώ να πω ότι δεν είχα απολύτως κανένα παράπονο, ούτε στο οδηγικό κομμάτι, σε τίποτα απολύτως όσον αφορά την οδήγηση του αυτοκινήτου εδώ. Εντάξει, για κάποιον που θα θέλει ίσως πιο εντατική οδήγηση, ίσως σε επαγγελματικό επίπεδο, σίγουρα θα είναι προβληματικό το ότι για την ώρα δεν υπάρχουν φορτιστές, οπότε καλό θα ήταν να περιμένετε λίγους μήνες μέχρι να γίνει πιο αισθητή η παρουσία φορτιστών τουλάχιστον 50 kW. Οι επαγγελματίες, ας πούμε, που ενδιαφέρεστε, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε άνετα τη δουλειά σας και να φορτίζετε ενδιάμεσα το αυτοκίνητο. Αυτά για την εμπειρία μου στην Ελλάδα. Μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια ό,τι θέλετε και θα σας απαντήσω. Σας εύχομαι καλή αντάμωση και όπως πάντα να είστε καλά και να προσέχετε.